Vancouver το Γλέντι, το οποίο μετέδωσαν μάλιστα ζωντανά μέσα από το λογαριασμό τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έστησαν το βράδυ της Τρίτης Ρωμά στην Κομωτινή. Δεκάδες παρευρισκόμενοι, συνωστισμοί, ο ένας δίπλα στον άλλον, χόρευαν, διασκέδαζαν και έπιναν αλκοόλ με τη μουσική στη διαπασόν, αγνοώντας επιδεικτικά, όπως φαίνεται, τις αυστηρές συστάσεις της πολιτείας και παρά τον πανελλήνιο σάλο που είχε προηγηθεί πριν από λίγο καιρό, ύστερα από αντίστοιχο γλέντι Αραβώνα πάλι στην ίδια περιοχή. Θα το ξανατονίσω, η έκβαση αυτής της φάσης κρίνεται στις λεπτομέρειες και βασικά στο πόσο σωστά θα εφαρμόσουμε όλοι μας και ο καθένας ξεχωριστά τις οδηγίες των ειδικών. Κάθε φορά που παρακάμπτουμε τις οδηγίες, τα επόμενα στάδια άρσης των μέτρων απομακρύνονται. Γιατί όπως επαναλαμβάνουμε διαρκώς, τα δεδομένα μπορούν να διαφοροποιηθούν ανά πάσα στιγμή και το θετικό αποτέλεσμα που έχουμε πετύχει μέχρι στιγμής μπορεί εύκολα να ανατραπεί. Και το λέω αυτό και σε σχέση με την κατάσταση στην οποία αναφέρθηκα χθες και αφορά στην take-away λειτουργία καφέ μπαρς και στη διάθεση ποτών, καθώς και στο συγχρονισμό που παρατηρήθηκε με την έναρξη της δεύτερης φάσης προσπάθειας, της φάσης αποκλιμάκωσης των μέτρων. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η ελληνική αστυνομία προχώρησε σε ελέγχους σε όλη τη χώρα χθες το βράδυ.